Κάλεσμα για σύγκληση προς όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τους επικεφαλείς αλλά και τον Δήμαρχο απευθύνει η παράταξη Πόλη και Πολίτες του πρώην Δημάρχου Αλεξανδρούπολης Βαγγέλη Λαμπάκη σε μια σειρά θεμάτων με στόχο την δημιουργία υγιούς πλειοψηφίας πάνω στο πλάνο της σύγκλησης θέσεων και υγιούς συνεργασίας, όπως δημοσίευσε σε σχετική ανακοίνωση. Επειδή διαπιστώσαμε 4,5 μήνες τώρα και 7,5 μήνες από τις εκλογές ότι η σημερινή δημοτική αρχή δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα πράγματα, με αποτέλεσμα άλλα μεγάλα έργα να μην τα έχει αφήσει τελείως στην άκρη, άλλα έργα τα οποία βρίσκονται στην εξέλιξή τους να μην μπορεί επίσης να τα παρακολουθήσει και να δημιουργούνται χίλια μύρια προβλήματα, να μην έχει αντιληφθεί την αυτοδιοικητική πεμπτουσία των πραγμάτων και πάνω απ' όλα να μην έχει την δυνατότητα, αποφασίζοντας ότι δεν πρέπει να συνεργαστεί με το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου ή να μην κάνει καμία απολύτως σύγκληση απόψεων και θέσεων όπως ορίζει η έννοια της δημοκρατίας, αλλά ταυτόχρονα και πιο πολύ αν θέλετε η φιλοσοφία του νόμου του Κλεισθένη. Εάν λοιπόν καταφέρουμε και συγκλίνουμε οι πέντε παρατάξεις, πώς είμαστε, πέντε είμαστε, δεν θυμάμαι, έξι ή πέντε ή έξι, όσοι είμαστε, αν καταφέρουμε βάζοντας τα προγράμματά μας το ένα δίπλα στο άλλο και βλέποντας ο καθένας μας σε ποια μπορούμε των άλλων παρατάξεων τις θέσεις να συμβαδίσουμε μαζί του και δημιουργήσουμε μία κοινή θέση για 15 πράγματα, εγώ έχω 30 εδώ, να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα, να πάρουν 5 από τα δικά μου, 3 από το μιας άλλης παράταξης, 6 μιας άλλης παράταξης, και να δημιουργήσουμε έναν αριθμό δυναμικής συμπόρευσης στην υλοποίηση έργων που μόνο προς όφελος του Δήμου θα κατατείνει. Ερωτώμενος ο κ. Λαμπάκης για το πρώτο σκέλος της δημοσίευσης που ουσιαστικά αφήνει σκληρές αιχμές προς το έργο και τον σχεδιασμό του νέου Δημάρχου, αν θεωρεί ότι ο κ. Ζαμπούκης είναι ανίκανος να εκπληρώσει και να σχεδιάσει έργα, εκείνος απαντά εμέσως πλην σαφώς πως δεν είναι ανίκανος, απλά αδύναμος και άπειρος. Εντάξει, επειδή θέλω να σταματήσω να μιλάω με αυτήν την αρνητική δυναμική των λέξεων, ας μην μιλήσω ανικανότητα, την αδυναμία της Δημοτικής Αρχής και του ιδιαίτερα του Δημάρχου να αντιληφθεί αυτήν την ανάγκη να συμβαδίσουμε όσον αφορά τη σύγκληση. Εγώ δεν μιλάω για συνεργασία, δηλαδή δώσουμε δύο θέσεις και να καθόμαστε στο γραφείο ο ένας του άλλου και να μιλάμε συνεχώς έτσι υπερβαίνοντας και τα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υπερβούν. Να τα υπερβούμε όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ μιλάω για την ανάγκη να συμβεί και μπορούμε να το κάνουμε και είναι δυνατόν ανθρωπίνως και λογικά να καθίσουμε και να βάλουμε κάτω 10-15 έργα για τα οποία δεν θα υπάρχει σύγκρουση, δεν θα υπάρχει αμφισβήτηση και θα υπάρχει μοίρασμα των ευθυνών και των υποχρεώσεων προκειμένου να φύγουν δυνατά τα έργα αυτά και να υλοποιηθούν χάρη του λαού μας. Αυτό είπα. Δεδομένου ότι ο κ. Λαμπάκης ζητά συνεργασία για το καλό του Δήμου από τη Δημοτική Αρχή, ερωτήθηκε πως θα θεμελιωθεί μια σχέση συνεργασίας όταν ξεκινά την πρόταση λέγοντας πως η νέα Δημοτική Αρχή δεν έχει αυτοδιοικητική εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία, δυνατότητα σύνθεσης απόψεων και ιδεών και δεν προκαλεί ουσιαστικό διάλογο. Εκείνος απαντά. Σωστή ερώτηση. Αλλά όμως είναι και το ερέθισμα και η αιτία για να κάνω αυτή την πρόταση. Εάν δεν υπήρχαν αυτά τα οποία λέω στην πρώτη σελίδα της 6, δεν θα υπήρχε λόγος να κάνω αυτό το κάλεσμα, αυτό το σάλπισμα που όπως το έχω ονομάσει. Γιατί εάν η Δημοτική Αρχή ανάποδα είχε αυτά τα οποία λέω ότι δεν έχει τώρα και το απεδείχνει αυτό τους πρώτους 4,5 μήνες τουλάχιστον, γιατί θα μπορούσε να το κάνει, δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο τρεις μήνες, εγώ δεν θα μίλαγα έτσι. Εγώ θα έλεγα ή θα παρακολουθήσω τα πράγματα ή μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα έδινα ό,τι είχα ή θα έλεγα μπορούμε και αυτό. Τώρα δεν μου δίνει τη δυνατότητα να πω μπορούμε και αυτό να κάνουμε. Τώρα λέω ότι πρέπει από την αρχή να αρχίσουμε, γιατί λείπουν όλα αυτά από τη Δημοτική Αρχή και από τον Δήμαρχο. Εάν δεν έλειπαν, δεν θα υπήρχε αναγκαιότητα να κάνω αυτό το σάλπισμα και το κάλεσμα προς όλους και όλες τις παρατάξεις. Αυτός είναι ο στόχος μου και δεν έχει καμία πονηρία μέσα, γιατί έχω μάθει να δουλεύω στη ζωή γενικότερα, στην επιστήμη μου, στην οικογένειά μου και μέσα στην αυτοδιοικητική μου οικογένεια, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο πάνω απ' όλα και μετά η κάθε παράταξη, έχω μάθει να δουλεύω με την απόλυτη αλήθεια. Σκέφτομαι, μιλάω, ενεργώ, κάνω και λάθη, αλλά πονηρία κανείς δεν μπορεί να μου καταλογίσει. Αλήθεια και θέρμη επιθυμία
να δημιουργήσω για το λαό του Δήμου της Αλεξανδρούπολης και για το Δήμο στον οποίο γεννήθηκα, ζω και θα πεθάνω, ναι, έχω πάρα πολύ, σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση.